έχουμε έρθει σήμερα εδώ με αυτή την πρωτοβουλία της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λάρισας να διαμαρτυρηθούμε για την προσφυγή που έχει κάνει ο ΣΕΒΑ τον Φεβρουάρη και εκδικάζεται σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στο ξεπάγωμα των τριετιών. Ουσιαστικά είναι κατά τη γνώμη μας μια μεθόδευση η οποία έχει στόχο να καταργηθούν τελείως οι τριετίες. Θυμίζουμε ότι ήδη με το νόμο 4093 του 2012 όσοι εργαζόμενοι έχουν πιάσει δουλειά, έχουν μπει στην αγορά εργασίας από το Φλεβάρι του 2012 και έπειτα, δεν τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα της προϋπηρεσίας, δεν υπάρχει καμία προσάψηση λόγω προϋπηρεσίας. Ενώ για τους υπόλοιπους εργαζόμενους έχουν παγώσει στις τρεις τριετίες η αναγνώριση των τριετιών. Λοιπόν, αυτό που επιχειρείται σήμερα είναι να καταργηθεί το δικαίωμα και για αυτούς τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν να εξαλειφθεί γενικά το δικαίωμα να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία και άρα να υπάρχει αντίστοιχη προσάψηση. Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, μάλιστα, εάν γίνει δεκτή αυτή η προσφυγή, σημαίνει όχι μόνο δεν θα έχουν μια αύξηση που μάλιστα στην περίπτωση που κάποιος είχε αναγνωρισμένες και τρεις τριετίες, θα έπαιρνε αυτή η αύξηση με την αναπροσαρμογή του νέου κατώτατου μισθού και σχεδόν στο 30%. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αν γίνει δεκτή η προσφυγή, θα έχει και μείωση. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε δίπλα μαζί με ό,τι τις προηγούμενες μέρες έχει φέρει η κυβέρνηση με το περίφημο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, όπου ουσιαστικά επιχειρείται να θεσμοθετηθούν μια σειρά δυνατότητες εξαίρεση από την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Άρα, συνολικά λοιπόν, να δίνεται η δυνατότητα θεσμικά νομικά να διαμορφωθεί ένα τοπίο εντελώς αχαλήνωτο, ασίδωτο για την εργοδοσία. Να διαμορφώνει τους μισθούς και τα μεροκάματα όποτε θέλει, όπως το θέλει. Λοιπόν, αυτή την κανονικότητα και αυτή την ανάπτυξη για όλους όπως μας την ονοματίζουν, δεν την αποδεχόμαστε. Εμείς διεκδικούμε την επαναφορά λοιπόν των συλλογικών συμβάσεων, διεκδικούμε αυτή τους μισθούς, διεκδικούμε να καταργηθεί φυσικά όλο αυτό το αντεργατικό, αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που έχει αυτές τις συνέπειες για τους εργαζόμενους, για τους μισθούς και τα μεροκάματα. Και βεβαίως δώσαμε μια πρώτη απάντηση ηχηρή και με τις απεργίες του προηγούμενου διαστήματος και στις 24 Σεπτέμβρη αλλά και στις 2 του Οκτώβρη. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Τέτοιο σημείο είναι και σήμερα η συμβολική μας παρουσία εδώ και διαμαρτυρία στο τοπικό σύνδεσμο Θεσσαλικών Βιομηχανιών και συνεχίζουμε και με άλλες πρωτοβουλίες τις επόμενες μέρες στον αγώνα μας.